Κυρίες και κύριοι, ξεκινάει η επιστημονική, φιλοσοφική και θεολογική εκπομπή που μας βλέπετε κάθε Κυριακή βράδυ. Σήμερα είναι Κυριακή, 10.30, 11.25 δείχνουν τα ορολόγια μας και πάλι κοντά σας για να μιλήσουμε για την αρμονία του σώματος και της ψυχής. Η ψυχοσωματική αρμονία είναι το σημερινό θέμα της καινούργιας αυτής της εκπομπής. Σας υπενθυμίζουμε ότι Παρασκευή βράδυ, διότι νύχτα είναι η εκπομπή σε επανάληψη. Θα δούμε πολλά και σημαντικά θέματα στη σημερινή εκπομπή. Έχουμε όμως τη χαρά και την τιμή στο σημείο αυτό, εκτός από τον κύριο Ατζακλή, τον Βασίλη, τον γιατρό της Γενικής Ιατρικής. Έχουμε και την... Να είστε καλά κύριε Ατζακλή και πάλι κοντά μας. Έχουμε τη χαρά και την τιμή να έχουμε μια κυρία τηλεπαρουσιάστρια, την Αθήνα Παντόρα. Αθήνα, να είστε καλά, να είσαι καλά που βρίσκεστε κοντά μας. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Φουντουλάκη, που με καλέσατε. Σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Θα πούμε όλα αυτά τα οποία κάνετε μέσα από τη δική σας εκπομπή, που είναι στο τηλεοπτικό κανάλι Κόντρα. Παρουσιάζετε ωραία θέματα. Μιλάμε για την υγεία του σώματος, της ψυχής, θέματα σημαντικά της καθημερινότητας, θα λέγαμε, βέβαια. Γιατί ο κόσμος σήμερα τον απασχολεί έντονα η υγεία του, η σωματική υγεία. Εδώ με τον κύριο Ατζακλή όλα αυτά τα χρόνια παρουσιάζουμε όμως και την υγεία της ψυχής, γιατί ταιριάζει το σώμα και η ψυχή. Όταν είμαστε καλά στο σώμα μας, είμαστε καλά και στην ψυχή μας. Είναι αλληλένδετα. Οπότε και εσύ μέσα από τη δική σου εκπομπή το παρουσιάζεις αυτό. Έχει σημαντικούς ανθρώπους, ανθρώπους του πνεύματος. Είμαστε εδώ δύο άνθρωποι που παλεύουμε σε θελοντική βάση. Το λέμε έτσι, αυτό το έχουμε ξαναπεί, ότι δεν αμοιβόμαστε, μαχόμαστε να κρατηθεί αυτή η εκπομπή. Και πριν προχωρήσουμε συζήτηση, βλέπουμε και την συγγραφική μου δραστηριότητα που θα την αναλύσουμε, θα συζητήσουμε σήμερα, του κυρίου Ατζακλή, και τη δική μου ουσία και αθανασία της ψυχής. Θα τα δούμε σε λίγο πιο αναλυτικά. Η έννοια της ψυχής, το επόμενο βιβλίο Ο Χρόνος, η φύση και η σιωπή στον Πλοτίνο, στον Νεοπλατωνισμό. Το επόμενο βιβλίο είναι η αρχαία ελληνική φιλοσοφία και η πατερική θεολογία. Είναι θέματα μεθοδολογίας και φιλοσοφίας της ιστορίας. Το επόμενο βιβλίο έχει να κάνει με την αρχαία Ελλάδα και τον χριστιανισμό. Είναι τα βιβλία του κυρίου Ατζακλή, τα βλέπουμε τώρα. Το επόμενο βιβλίο είναι οι Δροχοϊστές. Είναι το επόμενο βιβλίο οι Προφητείες για τη συντέλεια του κόσμου. Και τέλος είναι το έργο Η Αναγέννηση, η Αναμόρφωση. Για όλα αυτά τα βιβλία μπορείτε να ρωτήσετε στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Και βλέπουμε επίσης και τους χορηγούς της εκπομπής, που είναι Άρτος και Μέλη, με καταστήματα. Είναι επίσης το Ελληνικό Εστιατόριο που βρίσκεται στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας, που έχει 24 ώρες, έχει και νηστίσιμα και έχει όλα τα φαγητά που είναι στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας. Αθήνα, περνάμε πάλι έτσι να μας πεις, καταρχάς να δούμε πότε έχεις την εκπομπή, γιατί οι φίλοι ενδιαφέρονται, ρωτάνε, αμέσως έχουμε ερωτήσεις από τους φίλους που μας παρακολουθούν, είναι πολλοί αυτοί που μας παρακολουθούν. Πότε έχεις την εκπομπή, τα θέματα που παρουσιάζεις, γιατί προσπαθούμε να ενώσουμε γενικότερα τις δυνάμεις μας. Είναι μια δύσκολη εποχή. Χρειάζεται άνθρωποι που όλοι εμείς που ασχολούμαστε με τα τηλεοπτικά δρόμενα να ενώσουμε τις εκπομπές μας, να έχουμε μια κοινή κατεύθυνση, γιατί μέσα από τη συνεργασία και την αλληλεγγύη ουσιαστικά μπορεί να βγει και ένα καλύτερο αποτέλεσμα. Είμαι τηλεπαρουσιάστρια στο Κόντρα της οικολογικής ζώνης, η ζώνη Υγεία Οικολογία, οι εκπομπές EcoZin. Είναι κάθε Παρασκευή στις 7 παρα 10 το απόγευμα και μπορείτε να μας δείτε και αύριο Δευτέρα 10 το πρωί και την Τρίτη 10 το πρωί πάλι. Ξέρω ότι έχεις παρακολουθήσει τις εκπομπές εδώ που τα χρόνια αυτά με τον κύριο Ατζακλή κάνουμε. Θέλουμε να μας πεις, επειδή είσαι ένας νέος άνθρωπος και η εκπομπή αναφέρεται και απευθύνεται σε όλες τις ηλικίες, την δική σου άποψη γενικότερα για τις εκπομπές. Έχεις γνωρίσει και τα βιβλία μου. Σήμερα, μάλιστα, επειδή έχεις γνώση, έχεις διαβάσει και ξέρεις το τελευταίο μου βιβλίο που το είδαμε και στην αρχή της εκπομπής, μας πεις δύο λόγια από τη δική σου οπτική γωνία, επειδή έχεις εμπειρία όλα αυτά τα χρόνια στην τηλεόραση, πώς σου φαίνεται η δική μας εκπομπή και ποια είναι η δική σου άποψη για αυτά που παρουσιάζουμε εδώ κάθε Κυριακή βράδυ. Θεωρώ όλα αυτά που παρουσιάζετε, κύριε Φουντουλάκη, εξαιρετικά ενδιαφέροντα. Τα θέματά σας πάντα είναι κέρια, είναι πολύ συγκεκριμένα και μεγάλης σημασίας. Έχετε γράψει πάρα πολλά βιβλία. Είστε από τους πιο σημαντικούς επιστήμονες στο χώρο σας. Ευχαριστώ πολύ. Θέλω να παρουσιάσω και ένα βιβλίο, Δράτο με τις ευκαιρίες, λοιπόν. Να είσαι καλά. Η ουσία και η αθανασία της ψυχής, Γεώργιος Φουντουλάκης. Πρόκειται πραγματικά για ένα εκπληκτικό βιβλίο.
Ο διαπρεπής καθηγητής Γεώργιος Φουντουλάκης στη νέα έκδοση του πονήματος «Η ουσία και η αθανασία της ψυχής» δίνει απαντήσεις σε μεταφυσικά και υπαρξιακά ερωτήματα που απασχόλησαν και συνεχίζουν να απασχολούν την ανθρώπινη σκέψη. Στις σελίδες του έργου του καθηγητού, ο αναγνώστης θα βρει απαντήσεις σε διαχρονικά ερωτήματα, όπως είναι τι είναι η ψυχή, τι είναι η ψυχή και αν είναι αθάνατη, ο άνθρωπος ζει αιώνια, τι υπάρχει μετά το θάνατο, τι είναι ο παράδεισος και η κόλαση σύμφωνα με το χριστιανισμό. Τις απαντήσεις για το ζήτημα της ψυχής, ο καθηγητής της δίδει μέσα από τις αναλύσεις των έργων του, των μεγάλων φιλοσόφων όπως είναι του Πλάτωνα, του Αριστοτέλη, του Πλωτίνου και άλλων μεγάλων Ελλήνων φιλοσόφων. Χρησιμοποιεί και κείμενα των πατέρων του χριστιανισμού για να εξετάσει όλο αυτό το θέμα σε πολύ μεγάλο βάθος. Στη συνέχεια του έργου του αναφέρεται στο ερώτημα τι εξετάζει η ψυχολογία στις μέρες μας, κάτι που είναι ιδιαίτερως σημαντικό. Ο κύριος Γεώργιος Φουντουλάκης, λοιπόν, κλείνει το πόνημά του με τα διαχρονικά ερωτήματα που απασχολούν όλους μας, που προσπαθούν να απαντήσουν οι άνθρωποι ανά τους αιώνες. Μπορεί να υπάρξει ευτυχία στις μέρες μας. Τι πρέπει να κάνω γι' αυτό, μπορώ να απομακρύνω την κατάθλιψη από τη ζωή μου και πάρα πολλά άλλα πολύ σημαντικά. Θεωρώ ότι είναι σημαντικά θέματα, γιατί σήμερα και αυτό μας έχει κάνει εντύπωση και μέτρη του κυρίου Ατζακλή, από τις δικές σου εκπομπές, από τον τρόπο που γενικότερα εκφράζεσαι, είναι το χαμόγελο και η ηρεμία της ψυχής. Κύριε Ατζακλή, νομίζω είναι σημαντικό αυτό. Ναι, να έχουμε... και εγώ χαίρομαι σήμερα που έχουμε την Αθήνα Πανδώρα στην εκπομπή μας. Και όπως είπαμε και προηγουμένως, είναι η θεά της Σοφίας και της Παρθενίας η Αθήνα. Έτσι, η Αθηνά δηλαδή, και εκ των υστέρων. Να είστε καλά, κυρία Τζακλή. Έχετε γράψει κι εσείς πολλά θεολογικά βιβλία. Κάτι έχω κάνει. Και είναι πολύ σημαντικό το συγγραφικό σας έργο. Ευχαριστούμε πολύ, γιατί έχει ιδιαίτερη. Και θα σας δίνω αμέσως το λόγο, κυρία Τζακλή. Έχει ιδιαίτερη σημασία, γιατί και στις δικές σας εκπομπές, στις δικές σου εκπομπές Αθήνα και στις δικές μας προσπαθούμε να απευθυνθούμε σε όλα τα θέματα που μας απασχολούν και μας απασχολούν όλους. Ζούμε σε μια μεγάλη πόλη, έχουμε άγχος. Παντού βλέπουμε νευρώσεις, βλέπουμε διακυμάνση συμπεριφορά μας, άρα το χαμόγελο εκλείπει, απουσιάζει από την εποχή μας. Γι' αυτό είπα ότι έκανε ιδιαίτερη μνήμα σε αυτό, κυρία Τζακλή, γιατί η αρμονία του σώματος, όπως είπε και στην αρχή της εκπομπής, είναι κάτι πολύ σημαντικό, γιατί οι αρχαίοι λέγανε ότι πρέπει να έχουμε μέτρο σε όλα τα πράγματα. Ούτε το ένα άκρο είναι καλό, αλλά ούτε και το άλλο. Οι αρχαίοι Έλληνες, αγαπητοί μου φίλοι και αγαπητή Αθήνα, έδωσαν στην ανθρωπότητα μεγαλειώδη πράγματα. Έδωσαν τη σοφία, έδωσαν την επιστήμη, έδωσαν την τέχνη, την απαράμιλη ελληνική τέχνη και τη φιλοσοφία αλλά και την ψυχολογία. Γι' αυτό εμείς που ασχολούμεθα θα πρέπει να γνωρίζουμε τα πράγματα αυτά, τουλάχιστον να πληροφορούμε τους ανθρώπους και φίλους μας για αυτά τα πράγματα τα οποία όλη η ανθρωπότητα έχει ενδιαφερθεί και είναι, ας πούμε, τα διαμάντια του πνεύματος μέσα στους αιώνες. Βέβαια, έρχεται ο χριστιανικός πολιτισμός κατόπιν, τον οποίο ασπάστηκαν πιο πολύ από όλους τους λαούς οι Έλληνες. Εμείς οι Έλληνες ασπαστήκαμε τον χριστιανικό πολιτισμό, όχι δίχως μαρτύριο, με μαρτύριο και με μεγάλο κόπο. Αλλά ο Έλληνας είναι πεισματικός και όταν πιστεύει σε κάτι, θέλει να το ολοκληρώσει. Νομίζω και από τη δουλειά της δικιά σας, με το πείσμα και την αγάπη που έχετε προς τη δουλειά σας και εσείς θέλετε να προχωρήσετε μπροστά και προχωράτε, όπως μου λέει και ο κύριος Φουντουλάκης που γνωρίζει καλύτερα τις εκπομπές σας. Σας ευχόμαστε λοιπόν ό,τι καλύτερο, ό,τι καλύτερο και να θυμηθείτε ότι και εμείς περάσαμε από το ίδιο. Ναι. Κάναμε εκπομπές. Την ίδια έχουμε πορεία, έχουμε όπως πώς το είπατε, το. Κόντρα. Τώρα είμαι στο Κόντρα. Ναι, το όχι. Παλαιότερα ήμουν στο Τηλεφώς το 2010. Ναι. Την εκπομπή του Κόντρα. Οικοζήν. Το Οικοζήν. Είχαμε περάσει και εμείς από το Οικοζήν. Κάναμε 4-5 εκπομπές. Ναι, έχουμε κάνει και εκεί. Στο Οικοζήν. Και μάλιστα. Από το Τηλεφώς παλαιότερα. Ναι, ναι. Από το Τηλεφώς παλαιότερα. Ναι. Τηλεφώς παλαιότερα. Έχουμε ξεκινήσει με την ίδια απορία. Για πείτε μας λίγο λοιπόν, κυρία Τζακλή, για την αρμονία. Γιατί οι αρχαίοι, επειδή έχω ασχοληθεί με το όμορφο, το καλό και το κακό και το κάλος, όταν λέγαν καλό, είχε να κάνει με την ευρυθμία, με την αρμονία, με την τάξη των πραγμάτων. Άρα λοιπόν.
ένας άνθρωπος όταν μέσα του, στο εσωτερικό του, δεν έχει βάλει τα πράγματα σε μια σειρά, έχει διαταραχθεί η ισορροπία του. Το βλέπουμε αυτό και στις πράξεις και στα συναισθήματα που εμείς εξετάζουμε ως άνθρωποι που ασχολούμαστε με την ψυχολογία και την θεολογία. Άρα λοιπόν τα συναισθήματά μας, η συμπεριφορά μας έχει να κάνει καθαρά με το πόσο μέσα μας ασχολούμαστε με το υποσυνείδητό μας, με τα αισθηκτά μας, με συμπεριφορές, φίλες και φίλοι, που πολλές φορές δεν έχουμε ασχοληθεί. Δηλαδή, όταν αποθούμε κάτι στο εσωτερικό μας εαυτό, πολλές φορές βγαίνει και στην επιφάνειά μας. Άρα, λοιπόν, πρέπει να υπάρχει αρμονία σώματος και βλέπουμε πολλές φορές πόσο σημαντική είναι και η διατροφή. Αυτό που τρώμε πολλές φορές, τα ξέρεις καλύτερα γιατί ασχολείσαι και στις εκπομπές, πόσο σημαντικό ρόλο παίζει στην αρμονία να υπάρχει μια ισορροπία. Ναι. Όταν διαταραχθεί η ισορροπία και στη φύση. Βλέπουμε την διαταραχή. Εγώ θα έλεγα, κύριε Βουλάκη, συγγνώμη, σας διακόπτω. Πείτε μας. Θα έλεγα το εξής, ότι η ηρεμία που έχει ο άνθρωπος, αυτή καθορίζει πολλούς από αυτούς τους παράγοντες που είπατε. Δηλαδή, αν ένας άνθρωπος είναι πάρα πολύ νευρικός ή βιάζεται ή θέλει να φάει νευρικά, να φάει απότομα κλπ., θα κάνει κακό στην υγεία του. Ενώ αν είναι ήρεμος και καθίσει να φάει, θα φάει πιο σωστά, θα φάει πιο κανονικά πράγματα, θα επιλέξει κατά κάποιο τρόπο, θα συμμετέχει δηλαδή σε εκείνα που τρώει. Γιατί μερικές φορές τώρα στη σύγχρονη ζωή βλέπουμε ότι δεν συμμετέχουμε και σε αυτά που τρώμε. Τρώμε καμιά φορά στο δρόμο, καμιά φορά από εδώ. Μιλάω για πολλούς ανθρώπους οι οποίοι τους βλέπουν στο δρόμο και τρώνε. Καλά, σε μια έκτακτη ανάγκη βέβαια μπορεί ο άνθρωπος κάτι να βάλει στο στόμα του κλπ. Αλλά αυτό το πρόχειρο φαΐ, το fast food κλπ. Είναι ό,τι χειρότερο, γιατί και δεν μασχέται καλά και όλα αυτά ξεκινάνε από έναν πυρήνα που λέγεται ψυχική ηρεμία, να τα έχεις καλά με τον εαυτό σου, να σηκωθείς το πρωί και να πεις ότι εγώ είμαι καλά με τον εαυτό μου και θα προσπαθήσω να βοηθήσω τους συνανθρώπους μου να κάνω κάτι θετικό στη ζωή μου. Η θετική άποψη της ζωής πάντα είναι αυτή που κερδίζει από τις άλλες αγωνιώδεις καταστάσεις τις οποίες μπορεί να έχει ο άνθρωπος και αυτό είναι το μυστικό της ζωής κατά κάποιο τρόπο, το να έχει ο άνθρωπος υγιή ψυχολογία. Και για να έχει υγιή ψυχολογία, όπως καλά ξέρετε, τι άλλο θα σας πω εγώ, το έχω πει 100 φορές, πρέπει να θρησκεύεται σωστά. Να ξέρει ότι υπάρχει Θεός και ότι αυτός ο Θεός τον αγαπάει και ότι είναι πατέρας του και να αισθάνεται την πατρικότητα του Θεού. Και φεύγοντας από το σπίτι του, να λέει ότι Θεέ μου, είσαι κοντά μου σήμερα. Και αφού είσαι κοντά μου, όλα θα πάνε καλά. Ξέρετε ότι αν πει ο ένας άνθρωπος ότι θα πάνε όλα καλά, συμβαίνει να πηγαίνουν τα πράγματα πολύ καλύτερα. Από αυθυποβολή και μόνο. Ναι. Έστω και όχι αυθυποβολή, και από αυθυποβολή, αλλά από μια πραγματικότητα. Δηλαδή ότι ο Θεός συνδράμει τον άνθρωπο ο οποίος του ζητάει τη βοήθειά του. Συν Αθηνά και Χειρακίνη. Συν Αθηνά και Χειρακίνη. Συν Αθήνα και Χειρακίνη. Άρα χρειάζονται λοιπόν. Χρειάζονται όλα και Τζακλή και Αθήνα. Όλα αυτά χρειάζονται. Πώς καταφέρνεις να έχεις μια αισιόδοξη νότα στη ζωή σου? Γιατί το βλέπουμε και αυτό απορρέει από μέσα σου αυτή το χαμόγελο, η αισιοδοξία, αντανακλά, πηγάζει από μέσα σου. Άρα λοιπόν, πώς θα καταφέρεις, ποια είναι, είπε ο κ. Τζακλής, κάτι το οποίο είναι σημαντικό αυτό. Να μην τη φέρουμε και σε δύσκολη θέση όμως. Όχι, δεν υπάρχει πρόβλημα. Γιατί είναι κάτι σημαντικό. Λέω εγώ στο βιβλίο μου που διαβάσατε νωρίτερα και διακούσαμε, ότι όταν πολλές φορές στην απλή καθημερινότητά μας συναστρεφόμαστε με ανθρώπους που έχουν μόνο αρνητικό να μας πούνε, βλέπουμε και εμείς να πέφτουμε ψυχολογικά. Ναι, έτσι είναι, αλήθεια, είναι. Ναι, ναι. Βασικά, εγώ έχω πάντα θετική διάθεση, θετική έως εύθυμη διάθεση θα έλεγα, από επιλογή, γιατί θεωρώ ότι όταν είμαστε αισιόδοξοι, όταν έχουμε θετική ενέργεια, προσεγγίζουμε και θετικά πράγματα. Είναι μαγνήτης όλο αυτό στο σύμπαν και τραβάμε τα θετικά. Και αντιστρόφως. Και είναι αλήθεια αυτό που είπατε, κύριε Φουντουλάκη, όταν συναστραφόμαστε με άτομα τα οποία έχουν αρνητική ενέργεια, μας επηρεάζει σε κάποιο βαθμό. Σε ποιο βαθμό θα υπάρξει αυτή η επιρροή εξαρτάται από το πόσο δύναμη έχουμε και θετική ενέργεια εμείς για αντιστάθμισμα. Το καλύτερο είναι να κάνουμε μία μικρή αντεπίθεση σε εκείνους οι οποίοι έχουν την αρνητική ενέργεια αυτή. Δηλαδή, όλα τους φαίνονται μαύρα, όλα κλπ. Και τους λες, μια στιγμή, ρε φίλε, περίμενε. Κάτσε. Εντάξει, όλα μαύρα και όλα άραχνα. Εντάξει. Εγώ σε βλέπω μια χαρά. Ούτε πεινάς, ούτε διψάς, ούτε σε φυλακή είσαι, ούτε αυτά. Φαντάζεσαι να είσαι και σε αυτά τα πράγματα. Ο Σοκράτης ο καημένος τι έλεγε? Είμαι ευτυχής γιατί είμαι Έλληνας και όχι βάρβαρος. Είμαι ευτυχής γιατί είμαι έξω από τη φυλακή και όχι μέσα στη φυλακή. Είμαι ευτυχής γιατί έχω καθημέρα και τρώω λίγο φαΐ. Άλλοι δεν έχουν. Αυτά τα πράγματα δηλαδή δεν πρέπει να τα εκτιμήσουμε και να πούμε ένα ευχαριστώ στο Θεό που έχουμε κάτι τέλος πάντων.
θα πρέπει να μην υπάρχει αγνωμοσύνη στο Θεό ή στο σύμπαν. Ναι, ναι, και στους ανθρώπους. Ναι, βεβαίως. Και στον άνθρωπο γενικότερα, στους ανθρώπους που έχουμε απέναντί μας. Γιατί όλο το μυστικό, πολλές φορές έχουμε ξεχάσει ποιο είναι το μυστικό του χριστιανισμού. Όλο το μυστικό που ακούσαμε και μας αναλύει εδώ το Ευαγγέλιο και ο Τζακλής κάθε Κυριακή βράδυ, είναι το εξής. Ότι αυτό που ακούσαμε και στο Ευαγγέλιο τη Τυρινή, κυρία Τζακλή, ότι. Τι αυτό κάναμε, το Ευαγγέλιο είναι πιο μέσα στο θέμα μας. Ναι, ναι, τι κάναμε στους ανθρώπους μας. Δηλαδή το χαμόγελο, ναι, λέει εδώ η Αθήνα. Ο παρηγορητικός μας λόγος. Εάν μπήκαμε στη φυλακή να τους επισκεφτούμε. Τους ασθενείς. Άρα ουσιαστικά η απάντηση σε αυτό που συζητάμε σήμερα. Και σήμερα ξέρετε τι είναι. Το Ευαγγέλιο είναι σήμερα πώς θα βοηθήσεις ιεραποστολικά τον άλλον. Βέβαια. Και παίρνουμε αφετηρία από τον Φίλιππο, ο οποίος μόλις έμαθε για τον Χριστό και κατάλαβε ότι ο Χριστός είναι αυτός ο Μεσσίας, πήγε στον Αθαναήλ και του λέει: Έλα να δεις, βρήκαμε τον Μεσσία. Αυτό είναι που ψάχνουν όλοι, λένε, τον βρήκαμε εμείς. Και του λέει ο Ναθαναήλ, έλα βρε παιδί μου, λέει, τι, ποιο Μεσσία τώρα μου λες, τι. Λέει, έλα και δες. Ναι, ναι. Έλα και δες. Είδατε η έκφραση που λέμε και εσύ να βρήκε ο Φίλιππος ο Ναθαναήλ. Με αυτό έχει μείνει, έχει μείνει. Και το έλα να δεις πάλι έχει μείνει. Ναι, ναι, έχει και μείνει. Το έλα να δεις έχει μείνει. Πιο δηλαδή, να πιστείς μόνος. Πιο εκλακευμένα βρήκε ο γύφτος στη Συριά του. Ναι, που λέμε σήμερα. Ναι, και αυτό κάτι το λόγοντας το λέμε. Συλλαγή. Αλλά εδώ πρόκειται για μια αναζήτηση που κάνανε οι σωστοί Ισραηλίτες Εβραίοι. Για να βρουν αυτό που είχε γράψει οι προφήτες, λέγανε ότι θα έρθει ένας βασιλιάς, ένας Μεσσίας, ο οποίος θα τακτοποιήσει τα πάντα. Και αυτό ήταν το μεσσιακό όνειρο των Εβραίων, το οποίο αυτοί το έχουν ακόμα, ενώ εμείς έχουμε πάρει τον Χριστό και έχουμε λυτρωθεί με τον Χριστό, αυτοί περιμένουν ακόμα κάποιο Μεσσία. Αλλά τώρα είναι βαθιά νερά. Θα τα πούμε αυτά. Θα κρατήσουμε τη συζήτηση με την Αθήνα Πανδώρα, έτσι σε ένα επίπεδο που αρεστώ. Ωραία. Μας λένε ότι είναι ωραία η εκπομπή, νομίζω. Πρακτική, καλά σχόλια. Καθημερινά μιλάμε εδώ, έχουμε και τα βαριά θεολογικά, γι' αυτό στο δεύτερο μέρος να μιλήσουμε μαζί και έτσι λέει ένα θέμα λίγο πιο θεολογικό. Ναι. Να προχωρήσουμε τους ανθρώπους γενικότερα, τους καλεσμένους που έχεις, επειδή έχω παρακολουθήσει την εκπομπή. Το κίνητρο γενικότερα πάντοτε από ό,τι έχω παρατηρήσει είναι άνθρωποι αξιόλογοι, ναι, πνευματικού επίπεδου. Mm-hmm. Μάλιστα την προχτές είχες και έναν καθηγητή της θεολογίας. Ναι, καθηγητή πανεπιστημίου, τον κύριο Παύλο Καμπουλέτα. Θεολογίας και μαθηματικών. Βεβαίως. Και μίλησε και βιωματικά, δηλαδή, ναι, μια εμπειρία του γενικότερα, γιατί βλέπουμε ότι και σήμερα εδώ μιλάμε για την υγεία του σώματος και της ψυχής. Έχει παρατηρηθεί Αθήνα το εξής, τα ξέρεις γιατί και εσύ ασχολείσαι, ότι ακόμα και ο καρκίνος είναι μια ψυχοσωματική ασθένεια. Ναι, είναι αλήθεια. Γιατί το άγχος πολλές φορές επηρεάζει. Πολλές φορές σωματοποιείται. Άνθρωποι που έχουν άσμα. Έχουν αλλεργίες, βλέπουμε ότι όταν έχουν άγχος. Αρθρίτιδες. Ναι, ναι, και πολλά άλλα μας θα πει και η Τζακλή. Βλέπουμε πόσο επηρεάζει. Άνοσα. Όταν υπάρχει το άγχος γενικότερα. Άρα λοιπόν είναι η υγεία του σώματος, αλλά είναι και η υγεία της ψυχής που συνδυάζει και πρέπει να υπάρχει αρμονία, όπως λέει και ο τίτλος της εκπομπής, να υπάρχει αρμονία. Τι πρέπει να κάνουμε, θα μας πείτε λίγο και η Τζακλή, ναι. Επειδή πάντοτε είναι βιωματική η εμπειρία και αυτό η μεγάλη επιτυχία και των δικών σου εκπομπών είναι καθαρά αυτό. Γιατί σήμερα ο κόσμος έχει κουραστεί από την ξύλινη γλώσσα, από τα ακατανόητα νοήματα. Άρα ο άλλος θέλει να δει προσωπικά, όπως είδαμε και την Παρασκευή στη δική σου εκπομπή, ότι τι έκανε για να θεραπευτεί. Να δούμε λίγο τη γνώση πιο απλοποιημένη. Mm-hmm. Ναι, η αλήθεια είναι ότι η ψυχολογική διάθεση συμβάλλει πάρα πολύ στη διατήρηση της υγείας, αλλά και στην πρόκληση διάφορων ασθενειών, μάλλον όλων, ακόμα και αυτοάνωσων νοσημάτων που, ναι, που είπατε προηγουμένως. Η θετική ενέργεια είναι το παν και να κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε. Να προσεγγίζουμε τους ανθρώπους μας με χαρά, να μην τους προκαλούμε πρόβλημα, να είμαστε ευγενείς. Κάποιος έλεγε ότι αν δεν μπορούμε να γίνουμε άγιοι ρε παιδιά, τουλάχιστον να γίνουμε ευγενείς. Είναι και η ευγένεια, ναι, ένα είδος αγιότητος, μια κλίμακα πιο χαμηλή βέβαια, αλλά να μην κάποτε λέει ένας, βρήκε, ναι, μια αρκούδα μέσα σε μια σπηλιά, αλλά έχει κάνει τόσο χιόνι που δεν μπορούσε να βγει έξω και του λέει η αρκούδα, ο μύθος δηλαδή τώρα λέει, ότι του είπε κάθισε εδώ 2-3 μέρες, λέει, δεν πειρά, δεν θα σε φάω, του λέει, αν και πεινάω δεν θα σε φάω. Αυτός κάθισε μια γωνιά και περίμενε τώρα, βλέπε την αρκούδα κλπ. Μετά από 3 μέρες έπεσε το χιόνι και πήγε να βγει, του λέει η αρκούδα, δεν μου λες, του λέει, πώς πέρασες εδώ μαζί μου τόσες 3 μέρες. Λέει, κοίταξε, καλά πέρασε, αλλά βρωμούσε ρε παιδί μου. Είχε βρώμα, πολύ βρώμα. Λέει η αρκούδα, έλα εδώ, πάρ' το τσεκούρι σου και δώσε μου μία εδώ στην πλάτη. Λέει αυτός, μα, λέει, όχι, δώσε μου μία εδώ, να σε φάω αλλιώς. Πάει αυτός λοιπόν, της δίνει μια τσεκουριά στην πλάτη της αρκούδας και φεύγει. Του λέει, πήγαινε τώρα, εντάξει, πήγαινε στο καλό. Τον έδιωξε αρκούδα. Μετά από 2 χρόνια συναντηθήκανε και της λέει, λέει η αρκούδα, κάπου σε ξέρω εσένα. Λέει, α, ναι, ναι, είμαστε εμείς και στη σπηλιά που είμαστε. Ναι, μπράβο.
Λοιπόν, κοίταξε να δεις, του λέει. Βλέπεις αυτή η πληγή που μου είχες κάνει, γιατρεύτηκε. Τα λόγια σου όμως δεν τα ξέχασα. Πολύ ότι σημαντικό, ε. Ναι. Τον βρωμούσε, ενώ έπρεπε να είναι ευγνώμων, ας πούμε. Δυστυχώς υπάρχει καλά. Η αχαριστία σήμερα. Η αχαριστία. Και στα βιβλία που είδαμε νωρίτερα, βλέπουμε και τη συγγραφική δραστηριότητα του δική μου και του κυρίου Ατζακλή. Η ουσία και αθανασία της ψυχής που διάβασε και η Αθήνα ένα απόσπασμα από το έργο, το τελευταίο έργο που μιλάω για τα ψυχολογικά ζητήματα και τα ψυχοσωματικά συμπτώματα. Το επόμενο βιβλίο είναι η γενιά του χρόνου, το επόμενο βιβλίο είναι η φύση και η σιωπή στο Πλωτίνο. Είμαι και εγώ σε αυτό το βιβλίο, όπως ξέρεις και έχεις διαβάσει, Αθήνα, η πρεσβευτής της φύσεως. Θεωρώ ότι στη φύση κρύβονται μυστικά και πολλές φορές βλέπουμε ότι όταν επικοινωνούμε, πηγαίνουμε σε ένα φυσικό περιβάλλον στη φύση, που εκεί που έχουμε ξεκινήσει, βλέπουμε πώς αισθανόμαστε καλύτερα. Θεωρώ ότι η επαφή με την φύση μας βοηθάει και ψυχοσωματικά να ηρεμήσουμε, να γαληνεύσουμε, γιατί η γνώση που είπαμε και νωρίτερα, το καλό βιβλίο όπως παρουσιάζεις κάθε εβδομάδα στις εκπομπές, το καλό βιβλίο βοηθάει, αλλά και η επαφή με μια εκδρομή στη φύση επίσης βοηθάει. Είναι ό,τι καλύτερο. Βέβαια. Έχετε πολύ μεγάλο συγγραφικό έργο, κύριε Φουντουλάκη, να παρουσιάσετε. Ευχαριστώ πολύ. Όλα τα βιβλία σας έχουν θέμα την ψυχολογία, την φιλοσοφία, την θεολογία, την ιστορία, αλλά και την κοινωνιολογία. Είναι όλα τους ιδιαίτερως σημαντικά. Μπορείτε να βρείτε κάποια βιβλία του κυρίου Φουντουλάκη και στην Πανεπιστημίου 57, στα Κέντρα Υγείας και Οικολογίας. Και αξίζει νομίζω τον κόπο να τα έχουν όλοι στη βιβλιοθήκη. Όντως αξίζει τον κόπο. Τουλάχιστον εδώ με τον κύριο Ατζακλή έχουμε κάνει μια μεγάλη προσπάθεια, όπως ξέρετε, Αθήνα, και στο γεγονός ότι είναι και οι εκπομπές σε απλή κατανοητή γλώσσα και τα δικά μου βιβλία και του κυρίου Ατζακλή. Και ο κύριος Ατζακλής έχει και κάτι έτσι πολύ σημαντικό, ότι έχει ωραία DVD, θρησκευτικά ντοκιμαντέρ. Γιατί είμαστε η εποχή του ήχου και της εικόνας. Και η εικόνα, ξέρω δεν θέλετε να λέμε τα δικά σας, αλλά θα τα λέμε εδώ και Ατζακλή. Η εικόνα όμως είναι κάτι σημαντικό. Πείτε μας λοιπόν. Την άλλη φορά θα δείξουμε εικόνες. Ναι, θα δείξουμε, δείξαμε την προηγούμενη φορά. Από τα DVD αυτά, γιατί ο κόσμος δεν ξέρει, δεν καταλαβαίνει πολύ τι θα πει DVD κλπ. Φαντάζεται ότι θα είναι κάποιο. Είναι μια επιλογή θαυμάσιων εικόνων μαζί με λόγο. Τι άλλο είναι τηλεόραση, τι άλλο είναι αυτά τα μέσα, είναι ο λόγος και η παρουσία. Δεν υπάρχει τίποτε άλλο να κάνεις. Το έχετε σκεφτεί ότι όλα τα κινηματογραφικά έργα είναι μία εικόνα και μία μουσική και μία ομιλία. Δεν έχει τίποτε άλλο. Εν αρχή είναι ο λόγος, αλλά και μία εικόνα είναι χίλιες λέξεις. Ναι, μπράβο. Έτσι, ναι. Πολύ ωραίο αυτό. Αυτό μου άρεσε. Πάρα πολύ καλά. Ρωτάνε λοιπόν οι φίλοι και τα Τζακλή, τα DVD που έχετε, πόσες ώρες είναι, αν μπορεί κάποιος να πάρει το Κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο. Έχετε. Κάθε δίσκος είναι πυκνός ο δίσκος. Κρατάει 2 με 2,5 ώρες και έχει ολόκληρο το Ευαγγέλιο το οποίο θέλει να ακούσει. Το Κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο σε ένα δίσκο. Το Κατά Μάρκον Ευαγγέλιο σε ένα δίσκο. Το Κατά Λουκάν σε 3 δίσκους, γιατί είναι μεγάλο. Και ούτω καθεξής. Έτσι μπορεί κανείς να το βλέπει και να το ακούει. Μου λένε μερικοί, εγώ δεν θέλω να βλέπω. Μπορείς να σκεπάσεις τη τηλεόραση και να το ακούς μόνο. Ναι, Μάικερ και MP3 από ό,τι γνωρίζω έχετε φτιάξει μόνο για το αυτοκίνητο κάποια. Αυτά είναι τα MP3. Ναι, έχετε CD, έχετε DVD. Για να ακούει κανείς, ναι. Για να ακούσει, υπάρχουν και τα MP3. Όλα γύρω από το Ευαγγέλιο, έτσι. Και μάλιστα και τα βιβλία σας και σας είναι διαχρονικά, γιατί σήμερα, με όλα αυτά που συμβαίνουν, ζούμε σε μια περίεργη εποχή. Οπότε έχετε γράψει κι εσείς και για τις προφητείες που απορρέουν στοιχεία από τα Ευαγγέλια, από την Αποκάλυψη του Ιωάννη. Βλέπουμε και τη δική σας δραστηριότητα, η Αποκάλυψη του Ιωάννη. Έχετε γράψει για την νέα εποχή, παγκοσμιοποίηση, νέα τάξη πραγμάτων. Πολλές φορές το θρησκευτικό συνέστημα, το οποίο έχει ξεριζωθεί στην εποχή μας και γι' αυτό εμείς παλεύουμε μέσα από την απλή κατανοητή γλώσσα που έχουμε, να είναι απλά κατανοητή, να δώσουμε στον άλλον να μιλήσει στην καρδιά. Γιατί Αθήνα, αυτή είναι η διαφορά μας, ότι όταν στον άλλον μιλήσεις με ηρεμία, μιλάς στην καρδιά του. Όταν μιλήσεις πολλές φορές και πολλές φορές εδώ επιμένω και προσπαθούμε, κρατάμε την εκπομπή σε ένα ήρεμο τόνο και όχι σε καταγγελτικό λόγο. Δεν καταγγέλουμε, γιατί ο κόσμος σήμερα έχει κουραστεί άνθρωποι να το παίζουν δάσκαλοι ή να καταγγέλουν πράγματα. Αλλά εδώ πρέπει να βρεθούν λύσεις, βιωματικές λύσεις, εμπειρικές λύσεις. Και όχι να καταγγέλουμε, να κατηγορούμε, φταίει ο εκείνος, φταίει ο άλλος. Πες λοιπόν προσωπικά, βλέπουμε τι πρέπει να κάνουμε. Γιατί αυτό είναι και το μυστικό του χριστιανισμού. Τι πρέπει να κάνει ο καθένας. Τι πρέπει να κάνει ο καθένας προσωπικά μέσα από την εκπομπή που αυτό έχει. Αυτό που έλεγε ο Κέννεντι. Που λέει, μην ζητάτε τι θα κάνω εγώ για την Αμερική, αλλά τι θα κάνετε εσείς για την Αμερική. Τι θα κάνει ο καθένας από εμάς για την Αμερική. Και μου αρέσει, μην ρωτάτε την Αμερική. Βέβαια. Και μου αρέσει πάρα πολύ στην εκπομπή σας
που δεν έχετε μόνο διαπιστώσεις για τα διάφορα προβλήματα, αλλά έχετε να προτείνετε και λύσεις, οι οποίες είναι πολύ ενδιαφέρουσες πάντα. Οι προτάσεις έχουν μεγαλύτερη αξία, πιστεύω, από το πρόβλημα. Γιατί ο άλλος ακούει την προβληματική, πρέπει να του δώσει και μία εξήγηση σε αυτά τα πράγματα, μία λύση, τουλάχιστον μέσα στα όρια αυτά τα ανεκτά που κανείς μπορεί να κάνει, γιατί δεν είναι όλα για όλους. Ο Θεός μας λέει να εξομολογηθούμε σε έναν παπά της γειτονιάς μας. Δεν είναι δύσκολο πράγμα αυτό να βρει κάποιος έναν ιερέα και να εξομολογηθεί. Αν μας έλεγε όμως να ασκητεύουμε όλη μας τη ζωή με ένα σακούλι στην πλάτη και να γυρνάμε τις ερήμους και από εδώ και από εκεί, θα ήταν πάρα πολύ βαρύ πράγμα να το κάνει κανείς. Όμως υπάρχουν μερικοί που το κάνουν αυτό. Ανάλογα με τα κιλά, ας πούμε, του καθενός. Αυτοί μπορούν και σηκώνουν τέτοιο βάρος. Οι άλλοι μπορούν άλλο. Αν μας έλεγε να μαρτυρήσουμε όλοι, όπως μαρτυρήσανε χιλιάδες, εκατομμύρια άνθρωποι μαρτύρησαν, και αυτό αποδεικνύει τη θεότητα του Χριστού, Γιώργο μου, το γεγονός ότι κανένας άνθρωπος δεν μαρτυράει για έναν άλλο άνθρωπο, αλλά για το Θεό μαρτυράει. Επομένως, αυτό δείχνει τη θεότητα του Χριστού, ότι μαρτύρησαν για τον Χριστό επειδή ο Χριστός είχε αποδείξει ότι ήταν Θεός. Τέλος πάντων, λέω ότι εύκολο είναι να πάμε στην ενορία, 5 βήματα είναι, και να πάμε να βρούμε έναν παππούλι και να του πούμε: Παππούλι, ξέρεις κάτι, θέλω να μιλήσουμε. Τι έχεις, παιδί μου, αυτά που με βαραίνουν θέλω να στα πω. Και Ζωστά. Να πεις 5 πράγματα, 10 πράγματα, ό,τι έχεις και σε βαραίνει. Είναι σημαντικό αυτό να δεις πώς πετάς μετά. Βεβαίως. Γιατί έχουμε ανάγκη να ανακουφιστούμε και ψυχικά. Έχουμε βάρος μέσα μας. Ψυχοθεραπεία γίνεται. Είναι ψυχοθεραπεία. Πολλοί δεν το καταλαβαίνουν αυτό. Νομίζουν ότι είναι απλά ένα μυστήριο ή κάτι. Είναι και μυστήριο, είναι ξεκάθαρο αυτό. Ελάχιστη και κοινωνικό είναι, αλλά πρέπει να ανακουφιστούμε και να ηρεμήσουμε, γιατί έχουμε ανάγκη. Μα το κάνουμε στους φίλους μας. Στους φίλους μας κάνουμε εξομολόγηση. Αλλά δεν μπορεί ο φίλος να σου βάλει το πετραχύλι και να σου πει συγχωρούνται για αμαρτία σου. Έτσι. Αυτό που κάνει ο παπάς δηλαδή. Να έτσι, ρωτήσω κάτι. Ναι, παρακαλώ. Ναι. Στην εξομολόγηση παίζει ρόλο ο ιερέας, εάν είναι ένα πρόσωπο έτσι σεβαστό ή όχι και στη ζωή του, ή εφόσον είναι μυστήριο, δεν παίζει. Εφόσον είναι μυστήριο, καλά. Είναι ωραία ερώτηση, πολύ φίλοι ρωτάνε. Πάρα πολύ ωραία ερώτηση. Μερικοί θέλουν τον καλύτερο του κόσμου εξομολόγο για να εξομολογηθούν. Αυτό κρύβει μια υπερηφάνεια. Δηλαδή, ποιος είμαι εγώ τώρα να πάω σε ένα κοινό εξομολόγο. Ο κοινός εξομολόγος όμως, που θα ακούσει τις αμαρτίες σου και θα πει, παιδί μου, ναι, συγχωρούνται οι αμαρτίες σου, με τη δύναμη του Θεού συγχωρούνται και σου διαβάζει την ευχή, σε έχει συγχωρέσει τόσο σε τέτοιο βαθμό, όσο και ο Αρχιεπίσκοπος, όσο και ο μεγαλύτερος Άγιος. Διότι το μυστήριο κοιτάει ο Θεός, δεν κοιτάει. Θα σας δώσω ένα παράδειγμα. Είναι ένας παπάς ο οποίος είναι διαβλητός, είναι κλέφτης, ας πούμε, έτσι. Και καλείται να κάνει μία βάφτιση. Προσέχτε. Κάνει τη βάφτιση. Κατεβαίνει το Άγιο Πνεύμα στην Κολυμπήθρα και αγιάζει το παιδί. Είναι δυνατόν ο Θεός να σκεφτεί, επειδή ο παπάς είναι κλέφτης, δεν θα την πληρώσει το παιδάκι? Όχι. Θα την πληρώσει ο παπάς για αυτό που κάνει, αλλά το μυστήριο θα είναι έγκυρο, γιατί το μυστήριο χρησιμοποιεί την ιεροσύνη και από την ιεροσύνη πάει στο Θεό και γίνεται το μυστήριο με το Άγιο Πνεύμα. Βεβαίως. Άρα λοιπόν ο ιερέας καλά θα είναι Αθήνα να είναι άμεμπτος άνθρωπος και να μην έχει πολλές αμαρτίες, να έχει τουλάχιστον τις σύγχρονες. Μα αυτό είναι και η αρχική. Αλλά και αν έχει μεγάλες αμαρτίες, άφοβα μπορούμε να πάμε να εξομολογηθούμε σε αυτό. Εξάλλου, αυτός είναι ο προορισμός. Τώρα υπάρχει κάτι ακόμα. Ναι, πείτε να για να ολοκληρώσουμε αυτό που έλεγε η Αθήνα. Βεβαίως. Υπάρχει και κάτι, μια λεπτομέρεια που πρέπει να την πούμε. Ο ιερέας, αν είναι και μορφωμένος και έμπειρος, μπορεί να βοηθήσει στο πώς από εδώ και πέρα θα αποφύγουμε να κάνουμε τις ίδιες αμαρτίες, να μας δώσει κάτι, ας πούμε, σαν κανόνα, σαν κάτι, έτσι, και να μας βοηθήσει, να μας πει έλα και την άλλη φορά, να δούμε πώς αυτό κλπ. Σε αυτό ναι, χρειάζεται ένας ιερέας πάρα πολύ καλός και έμπειρος. Αλλά έχει το χρόνο κανείς. Μετά μια εξομολόγηση εκ βαθέων, de profundis που λένε, εξομολόγηση από βαθιά, από μέσα από την καρδιά του, την ψυχή του άνθρωπος, να φύγουν αυτές οι αμαρτίες οι παλιές. Και μετά να κοιτάξει να βρει ένα καλό πνευματικό, ώστε να είναι και συμβουλός του. Δηλαδή να τον συμβουλεύεται σε δύσκολα πράγματα που έχουμε στη ζωή μας μερικές φορές. Πολύ ενδιαφέρον. Οπότε τον καθοδηγεί ταυτόχρονα. Ναι. Βεβαίως. Ναι. Τώρα, κλείνοντας το πρώτο μέρος, αφού σας ευχαριστήσουμε, σας ευχαριστήσουμε προσωπικά, Αθήνα. Και εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Για την παρουσία. Ήταν μια ήρεμη, θεωρώ, συζήτηση. Μια συζήτηση που. Όποτε θέλετε να ξανάρθω. Αντιπροσωπεύει. Την καθημερινότητα, γιατί εκπροσωπείτε ουσιαστικά τους μέσα από την εκπομπή σας και μέσα από τα ερωτήματα των φίλων της δικής σας εκπομπής, και επειδή μας παρακολουθείτε τα βιβλία, αναφερθήκαμε λίγο στη συγγραφική μου δραστηριότητα, στο τελευταίο βιβλίο που έχει θέματα ψυχολογίας, που το είδαμε στην πορεία να μας διαβάζει η Αθήνα το περιεχόμενο ουσιαστικά αυτού του βιβλίου. Θέλουμε να ευχαριστήσουμε, ευχόμαστε, και όπως είπε ο κ. Τζακλής, πάλι θα ξαναέρθεις, να συνομιλήσουμε εδώ όλοι μαζί. Πάντοτε επιτυχίες
γενικότερα στην ζωή σου και στις δικές σου εκπομπές και να πούμε πάλι κλείνοντας. Ευχαριστώ, να είστε καλά. Και ανταποδίδω, αν και έχετε τόσες πολλές επιτυχίες που νομίζω δεν έχετε ανάγκη από ευχές. Πάντοτε έχουμε ανάγκη. Πάντα έχουμε. Και εγώ και ο Ατσακρίτη, τη δική σας στήριξη. Και δική σου, την προσευχή σας. Βεβαίως τη στήριξη την δική σου, των φίλων κτλ. Δίνουμε μία μάχη να καλύψουμε τα έξοδα της εκπομπής, όλα αυτά τα ξέρει ο Ατσακρίτης. Και να θυμίσουμε ότι αύριο το πρωί στο Κόντρα, πες ναι 10, πάλι. Αύριο το πρωί, 10 η ώρα, μπορείτε να μας δείτε στο Κόντρα και την Τρίτη 10 το πρωί πάλι στο Κόντρα Channel. Και Παρασκευή γύρω στις 7 παρα 10. Κάθε Παρασκευή 7 παρα 10 το απόγευμα είναι το ζωντανό μας. Με διάφορους καλεσμένους. Τρεις φορές την εβδομάδα είναι. Τρεις φορές την εβδομάδα. Συνήθως και κυμαίνεται, έχουμε διάφορες μέρες και ώρες. Mm-hmm. Και με ανθρώπους γενικότερα που μπορούν έτσι να μας να μας ανακουφίσουν και να μας ψυχαγωγήσουν ουσιαστικά, γιατί είναι η αγωγή της ψυχής. Γιατί αυτό που είπε κλείνοντας το πρώτο μέσο, που είπε και ο Ζακλής στην ερώτηση που είπαμε νωρίτερα, έχει να κάνει με την ψυχική αρμονία, γιατί η εξομολόγηση βοηθάει, γιατί το σώμα έχει συγκεκριμένες ανάγκες, η ψυχή όμως έχει το υποσυνείδητο, έχει το ασυνείδητο, το συνειδητό μέρος, έχει κάποιες διαβαθμίσεις και ουσιαστικά έχουμε ανάγκη να ανακουφιστούμε ψυχολογικά, να βγάλουμε αυτό που μας απορρέει. Έχουμε τους φίλους, έχουμε τον ιερέα, έχουμε τον πνευματικό και αυτό είναι μια ανακούφιση, ψυχική ανακούφιση. Άρα λοιπόν η ψυχή έχει τις δικές της ανάγκες. Να είσαι καλά, Αθήνα, που παραβρέθηκες να μιλήσαμε στην σημερινή εκπομπή. Φίλες και φίλοι, η ώρα έχει πάει περίπου 11:05. Περνάμε στο διάλειμμα και επανερχόμαστε να αναλύσουμε το Ευαγγέλιο της σημερινής Ευαγγελικής περικοπής που ακούσαμε σήμερα το πρωί. Να είστε καλά. Πολύ σύντομα επανερχόμαστε. CD και DVD με την Καινή και Παλαιά Διαθήκη. Διαβάζει ο Βασίλης Ατζακλής. Τιμές για όλους προσιτές. Ζωοδόχο Πηγή 44 και στο τηλέφωνο 210-380-5539. Επίσης, στο ίδιο βιβλιοπωλείο διατίθεται το βιβλίο του Βασίλη Ατζακλή «Χριστιανισμός και Αρχαία Ελλάδα». 5 βιβλία φιλοσοφίας του καθηγητή Γεώργιου Φουντουλάκη απαντούν στα ερωτήματα του σύγχρονου ανθρώπου. Ο συγγραφέας με απλή γλώσσα απαντά στα διαχρονικά ερωτήματα του ανθρώπου, όπως το ζήτημα της ψυχής, του χρόνου και της σιωπής. Τα εξαιρετικά αυτά βιβλία, με τις αναλύσεις τους, ικανοποιούν ακόμα και τον πιο απαιτητικό αναγνώστη. Τα βιβλία προσφέρονται σε ειδική τιμή για τους φιλοθεατές. Για πληροφορίες και παραγγελίες, 210-38-15.000. Η εκπομπή Ιατρική Διάλογη συνεχίζει για άλλη μια χρονιά την επιτυχημένη παρουσία της στο Channel 9. Η Λένα Λιβανός συζητά με πεπειραμένους γιατρούς θέματα εξαιρετικού ενδιαφέροντος που αφορούν στο πολυτιμότερο αγαθό, την ανθρώπινη υγεία. Αυτή τη Δευτέρα στις 10, καλεσμένος της εκπομπής, ο χειρουργός, ουρολόγος, ανδρολόγος, κύριος Πρέμπος Κυριάκος. Κυρίες και κύριοι, συνεχίζουμε. Στο πρώτο μέρος είχαμε την Αθήνα Πανδώρα, την τηλεπαρουσιάση από το κανάλι Κόντρα. Θέλοντας να δείξουμε ότι η εκπομπή αυτή απευθύνεται σε όλες τις ηλικίες, σε όλους τους ανθρώπους. Την ερχόμενη εβδομάδα θα έχουμε έναν γιατρό με ιατρικό θέμα στο πρώτο μέρος. Βάζουμε και άλλα θέματα, απαντούμε στα δικά σας θέματα, ερωτήματα. Ό,τι σας προβληματίζει, ό,τι σας απασχολεί, μπορείτε να το κάνετε τώρα τηλεφωνώντας στο τηλέφωνο που βλέπετε στο 68-32-706, να προβάλλετε τις δικές σας σκέψεις, την δική σας εργασία, ό,τι θέλετε, ό,τι πολλές φορές θα θέλατε κάπου να πείτε σε ένα βήμα και δεν έχετε αυτή τη δυνατότητα. Και δείξαμε και θέλουμε να δείξουμε την εκπομπή αυτή πολλές φορές. Την παρακολουθούν διάφοροι άνθρωποι κτλ. Σε μισό λεπτό θα περάσουμε στον κύριο Ατζακλή, τον γιατρό της Γενικής Ιατρικής. Στο σημείο μας αυτό δεν παραλείπουμε να αναφερθούμε στους ανθρώπους που μας στηρίζουν. Το Άρτος και Μένει με δύο καταστήματα αλυσίδα Άρτων Ζαχαροπλαστείων, στο τηλέφωνο που βλέπετε. Επίσης στο Ελληνικό Εστιατόριο που βρίσκεται Κατσαρόλα, με ελληνικά φαγητά, με φαγητά για όλες τις περιόδους, όπως τώρα που βρισκόμαστε στη Μεγάλη Τεσσαραχωστή.
και νηστίσιμα και κανονικά φαγητά, φαγητά που δεν είναι νηστίσιμα. Στο τηλέφωνο λοιπόν που βλέπετε, είναι 24 ώρες που μπορείτε να πάτε σε αυτό το εστιατόριο. Και επίσης την ερχόμενη εβδομάδα τρέχουν δύο δικές μου διαλέξεις. Οι διαλέξεις οι δικές μου, διαλέξεις του καθηγητού που είχαμε αναφερθεί και στις προηγούμενες φορές. Στο 6832706 μπορείτε να δηλώσετε συμμετοχή για αυτές τις διαλέξεις, να δείτε που γίνονται από γεύματα 6 με 9 γίνονται αυτές τις διαλέξεις. Ρωτήστε λοιπόν πληροφορίες και λέμε και τη συγγραφική δραστηριότητα. Έχουμε την ουσία και αθανασία της ψυχής, το βιβλίο το οποίο είναι το τελευταίο βιβλίο που αναφέρεται σε ψυχολογικά θέματα, σε θέματα φιλοσοφίας και κοινωνιολογίας. Αναφερθήκαμε στο πρώτο μέρος σε απλή κατανοητή γλώσσα. Στο δεύτερο μέρος. Στο δεύτερο μέρος θα ξανααναφερθούμε. Στο επόμενο βιβλίο είναι η έννοια του χρόνου. Είναι το βιβλίο που έχει να κάνει με τον χρόνο. Είναι η φύση και η σιωπή στον Πλωτίνο και στον νεοπλατωνισμό. Επίσης, το βιβλίο που αναφέρεται στους μεγάλους φιλοσόφους, στους πατέρες της Εκκλησίας, στην πατερική θεολογία, στους φιλοσόφους, τι πρέπει να αποκομίσει ο σύγχρονος άνθρωπος για την σημερινή του εποχή. Το επόμενο βιβλίο είναι θέματα μυθολογίας και φιλοσοφίας της ιστορίας και για τα 5 βιβλία, όπως ερωτήματα, θέματα, να έρθετε να παρακολουθήσετε την εκπομπή, να παραβρεθείτε στο στούντιο, να μιλήσετε ή ό,τι θέλετε, μπορείτε να το κάνετε στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Έχουμε ξεκινήσει ιατρικά αφιερώματα, ιατρικά θέματα και τέλος, κλείνοντας, έχουμε και τα βιβλία του κυρίου Αντζαγλή, Αρχή Ελλάδα και Χριστιανισμός, Αναγέννηση, Αναμόρφωση, Υδροχοϊστές, το τι συμβαίνει γύρω μας, μέσα από τις προφητείες, Τροχοϊστές, τέλος, το τελευταίο διαχρονικό βιβλίο του κυρίου Αντζαγλή, Προφητείες για την καταστροφή του κόσμου, την τέλεια του κόσμου, μέσω των πατέρων της Εκκλησίας και μέσα από την αποκάλυψη του Ιωάννη. Τα βλέπουμε τα βιβλία. Παράλληλα, βλέπουμε και τον κύριο Αντζαγλή. Κύριε Αντζαγλή, περνάμε να συνεχίσουμε το σημερινό μας θέμα. Πριν περάσουμε στο Ευαγγέλιο που ακούσαμε σήμερα το πρωί, που είναι η Κυριακή της Ορθοδοξίας σήμερα εορτάζουμε, τι θα θέλατε, μιλήσαμε για εξομολόγηση στο πρώτο μέρος. Ναι, μας ρώτησε. Ενδιαφέρει τους φίλους. Ξεκίνησε από μια ερώτηση της Αθηνάς της Πανδώρας. Πρώτο, στην εξομολόγηση, κύριε Φουντουλάκη, το μεγαλύτερο ρόλο παίζει η μετάνοια του ανθρώπου. Δηλαδή, να καταλάβει ο άνθρωπος ότι συγκριτικά με τον Θεό είναι πάρα πολύ κατώτερος, αμαρτωλός. Δεν έχει την αγιοσύνη του Θεού, δεν έχει καν φτάσει να θεωρείται ανεκτή η συμπεριφορά του απέναντι στο Θεό. Κάνει πολλά λάθη, πολλές αμαρτίες, πολλά σφάλματα. Και από αυτήν την προοπτική ξεκινώντας, πρέπει να ταπεινωθούμε μπροστά στο Θεό και να δείξουμε, αγαπητοί κύριοι και κυρίες και κύριοι, να δείξουμε τον αληθινό μας εαυτό, τουλάχιστον μια φορά στο Θεό μπροστά. Γιατί περισσεύει η υποκρισία στις σχέσεις των ανθρώπων και αυτό είναι ολέθριο. Είναι ολέθριο. Ξέρουμε από τον εαυτό μας ότι είναι διαφορετικά τα πράγματα και μπροστά στους ανθρώπους υποκρινόμαστε. Αυτή η υποκρισία λοιπόν πρέπει να φύγει. Και θα φύγει αυτή η υποκρισία όταν ο άνθρωπος γίνει αληθινός άνθρωπος. Και για να είσαι αληθινός άνθρωπος πρέπει να έχεις παραδεχτεί την αμαρτωλότητά σου απέναντι στο Θεό και να έχεις παραδεχτεί ότι έχεις ζημιώσει και τους ανθρώπους και να πάρεις τη σταθερά απόφαση μετά την εξομολόγηση να αλλάξεις πορεία. Μετάνοια σημαίνει αλλαγή πορείας, κύριε Φουντουλάκη. Όταν λοιπόν πλησιάζουμε και θέλουμε να κοινωνήσουμε αυτές τις μέρες, πρέπει οπωσδήποτε να έχουμε κάνει μέσα μας μια διεργασία. Και πηγαίνοντας να κοινωνήσουμε, ας λέμε αυτά που γράφει και η Σοφία του Θεού, για τον Χριστό που είναι η ειρήνη και η δύναμη, που καταδέχτηκε και υπέφερε στη σάρκα, προσέλαβε τα σωτήρια πάθη, το θάνατο, το σταυρό, τα καρφιά, τη λόγχη, το θάνατο, και να θανατώσει τα σωματικά μας πάθη που θανατώνουν με τη σειρά του στην ψυχή μας. Να λέμε στον Κύριο, εσύ που με την ταφή σου γκρέμισες και κυρίεψες τα παλάτια του Άδη, θάψε με την ταφόπετρα των καλών σκέψεων κάθε πονηρό μου λογισμό και διασκόρπισε τα πονηρά πνεύματα. Εσύ που με την τριήμερη και ζωοφόρο Ανάστασή σου ανάστησα στον πρωτοπάτορα Αδάμ και μαζί με αυτόν την ανθρωπότητα που έχει βυθιστεί στην αμαρτία, ανάστησε και εμένα που έχω ξεφύγει εξαιτίας των αμαρτιών μου από το δρόμο το σωστό, από το δρόμο της αγάπης και των εντολών σου. Εσύ, δείχνοντας τρόπους για να μετανοήσω, θα μου δείξεις τρόπους να μετανοήσω. Εσύ που την ένδοξη Ανάστασή σου θέωσες την ανθρώπινη σάρκα και έλαβες και δόξασες και κάθισες στα δεξιά του Πατέρα σου, εσύ βοήθησέ με τώρα και μένανε να μπορέσω
να αποτινάξω την αμαρτία από πάνω μου και να γίνω άλλος άνθρωπος για να βρεθώ κάποτε στα δεξιά σου μαζί με τον όμιλο των σοφρόνων ανθρώπων. Εσύ που μαζί με την επιφύτηση του Παναγίου Πνεύματός σου έκανε στους Αγίους Μαθητές σου σκεύη πολύτιμα, ανάδειξε και εμένα δοχείο κατάλληλο να δεχτώ τη χάρη του Πνεύματός σου. Εσύ που πρόκειται πάλι να έρθεις και να κρίνεις με απόλυτη δικαιοσύνη την Οικουμένη, επίτρεψε και σε μένα να σε προσκυνήσω, να σε προϋπαντήσω πάνω στις νεφέλες του ουρανού μαζί με όλους τους Αγίους σου. Σε το Δημιουργό μου, έτσι, ως πολίτης πια της ουρανίας και αιωνίας βασιλείας σου, να δοξάζω και να ημολογώ ασταμάτητα εσένα και τον Άναρχο Πατέρα ναι, σου κύριε Τσακλή. Και τον Πανάγιο Πνάγιο. Μιλάτε πνεύμα. Για την ηρεμία που θα πρέπει και τις προϋποθέσεις. Όπως έχουμε μέσα στο συμβολικό λόγο του Ευαγγελίου με το μυστικό δείπνο και ποιος μπορεί να πάει προς τη Θεία Ευχαριστία και κάτω από τις προϋποθέσεις μιλήσαμε για την εξομολόγηση. Επίσης, πρέπει να, όπως είπαμε και νωρίτερα και σας δίνω μέσα στο λόγο, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η συμπεριφορά μας, η πράξη μας, οι ενέργειές μας, οι κινήσεις μας, όλα είναι απόρρια των βιωματικών εμπειριών μας και αυτά τα πράγματα που έχουν προηγηθεί πολλές φορές. Έτσι λοιπόν, όταν έχουμε μια οργάνωση, μια τάξη ζωή μας, σε αυτά που κάνουμε και σε αυτά που έχουμε μέσα μας, όταν υπάρχει μια αρμονία σώματος, πράξεων, ενεργειών, αυτά που λέμε με αυτά που πράττουμε, είπαμε και νωρίτερα ότι σήμερα απουσιάζουν σε κάποιες περιπτώσεις και τα πρότυπα, όπου ο νέος και ο καθημερινός άνθρωπος έχει ανάγκη προτύπων, κάποιοι διδάσκουν, κηρύττουν, αλλά δεν έχουν τις ανάλογες πράξεις και τις ανάλογες ενέργειες, άλλα λένε στα λόγια, άλλα πράττουν, ναι. Άλλα απορρέαν από μέσα τους και η πράξη μας δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι πολλές φορές είναι αποτέλεσμα της τάξης και της οργάνωσης που έχουμε στην ίδια μας τη ζωή, στο είναι μας, στην ψυχοσύνδεσή μας, στο υποσυνείδητο και στο ασυνείδητό μας. Αυτό πρέπει να το δεν πρέπει να το ξεχνάμε, γιατί οι αξίες του χριστιανισμού υπήρξαν από τις αξίες των αρχαίων φιλοσόφων που μίλησαν για φοβία απέναντι στο θάνατο, για δικαιοσύνη, για σοφροσύνη και σύνεση. Και κλείνοντας, προχτές στους χαιρετισμούς, πρώτους χαιρετισμούς, ακούσαμε και το Ευαγγελικό Ανάγνωσμα που μιλάει για τον Θεάνθρωπο, που είναι, παρομοιάζουν αυτού με άμπελο και με κλίματα, που ουσιαστικά θέλει να δείξει από όλα αυτά που ακούμε και στο Ευαγγελικά Αναγνώσματα, ότι να δούμε τι κάνουμε στη ζωή μας, τι πράττουμε, αν έχουμε αξιοποιήσει την δημιουργικότητα, αν έχουμε ένα στόχο, νόημα και τις κλίσεις τις οποίες έχουμε στη ζωή μας. Πρέπει να δημιουργούμε πράγματα, κυρία Τσακλή, γι' αυτό λέμε ότι δεν πρέπει να παρακολουθούμε απλά κάποια πράγματα, αλλά να έχουμε κριτική σκέψη, γνώση, πληροφόρηση. Συνεχώς λέμε για βιβλία, προτείνουμε, παρακινούμε τους ανθρώπους να διαβάσουν, να και γεμίσουν. Το κορυφαίο βιβλίο, ξέρετε, είναι η Αγία Γραφή. Έτσι, βεβαίως. Το κορυφαίο βιβλίο βεβαίως. Είναι η Αγία Γραφή, η οποία είναι best seller όλων των αιώνων. Στην εποχή μας είναι κατά πολύ μεγαλύτερο σε πωλήσεις από το δεύτερο βιβλίο. Νομίζω είναι του Μάρξ ή του Μάο. Αυτό το βιβλίο. Είναι το δεύτερο μετά την Αγία Γραφή. Αλλά απέχει πάρα πολύ. 10 φορές πιο μπροστά είναι η Αγία Γραφή. Την οποία, ηρίστο εμπαρόδο, κύριε Φουντουλάκη, ξέρετε, την έγραψαν 12 ψαράδες αγράμματοι. 4-5 εξ αυτών. Ο Ιωάννης, που ήταν κοντά στον Χριστό και τον είδε. Ο Λουκάς, που ήταν συνοδοιπόρος του Αποστόλου Παύλου. Και ο Μάρκος, που ήταν το παιδί αυτό που λέει ότι εκεί που πήγαν να πιάσουν τον Χριστό, προσπάθησε να αντισταθεί το παιδί αυτό και τον κυνήγησαν κάποιοι νεαροί και του πήραν ένα σεντόνι φορά για πάνω και ήταν γυμνός. Βγήκε από το σπίτι του έτσι. Ήταν παιδί, μικρός, 16-17 χρονών. Αυτός είναι ο Ιωάννης ή Μάρκος, στο οποίο το σπίτι γινόντουσαν οι συνεδριάσεις, ας πούμε, και οι συναντήσεις, η πρώτη εκκλησία. Και αυτό το παιδί είναι ο Μάρκος, ο συγγραφέας του Ευαγγελίου, ο οποίος έγινε μετά ακόλουθος του Πέτρου και πήγε μαζί του στη Ρώμη και σε όλες τις περιοδίες του Πέτρου και άκουσε από τον Πέτρο, από πρώτο χέρι δηλαδή, αυτά που συνέβησαν με τον Κύριο και τα κατέγραψε στο Ευαγγέλιο του, ο Μάρκος. Πριν περάσουμε στο Ευαγγέλιο, θέλετε να πείτε κάτι? Ναι. Ήθελα να πω στους αγνωστικιστές να μας εξηγήσουν ορισμένα πράγματα. Γιατί μου λέει κάποιος ότι είμαι αγνωστικιστής. Του λέω, εντάξει, φίλε μου, εγώ έχω να σου πω μερικά πράγματα. Είσαι αγνωστικιστής και λες δεν υπάρχει Θεός. Πρώτα-πρώτα, δεν ασχολείσαι με τον Θεό, δεν θέλεις να υπάρχει. Αν δεν θες να υπάρχει, είναι άλλο θέμα. Δεν θέλω να υπάρχει, δεν υπάρχει. Αλλά αν όμως πάμε με τη λογική για κάτω και τα βάλουμε κάτω, θα δεις, θα σου αποδείξω
Πρώτα-πρώτα, γιατί να μου πεις εσύ που είσαι αγνωστικιστής, έτσι, που δεν γνωρίζεις ναι ή όχι αν υπάρχει, γι' αυτό θα πει αγνωστικισμός. Δεν ασχολούμαι, δεν με αφορά ή δεν γνωρίζω και δεν μπορώ να φτάσω στη γνώση του Θεού. Εγώ όμως, αν ακούσεις αυτά που θα σου πω, ίσως, αγαπητέ φίλε, να πάρεις κάτι από αυτά. Δεν ξέρω, εγώ θα προσπαθήσω. Θα σε ρωτήσω γιατί ο αγιασμός δεν χαλάει ποτέ. 30 και 40 και 50 και 100 χρόνια ο αγιασμός δεν χαλάει. Ενώ οποιοδήποτε άλλο νερό σε μπουκάλι θα χαλάσει. Πες μου αγαπητέ φίλε, γιατί τόσες διάνοιες ασπάστηκαν τον χριστιανισμό, όπως είναι ο Πασχάλ, εφευρέτης του πιεστηρίου, ο Ντοστογεύσκη, ο μεγαλύτερος συγγραφέας όλων των αιώνων, ο Γκέτε με 30 γλώσσες ασπάστηκε τον χριστιανισμό και έκανε Πασχάλ. Γλώσσα. Ο Πασχάλ, τον είπαμε. Ναι. Ο Σέικσπιρ, ναι. Ο οποίος και αυτός έγινε χριστιανός. Ο Βίκτορ Ουγκό, πολύ χριστιανός άνθρωπος, έγραψε τους Αθλίους. Μεγάλο βιβλίο αυτό, το συνιστώ να το διαβάσετε. Εγώ το διαβάζω κάθε χειμώνα, μια φορά το διαβάζω τους Αθλίους. Ο Ντοστογεύσκη. Ο Παπαδιαμάντης, ο Καποδίστριας, ο Αυγουστίνος, ο Διονύσιος Σολωμός και πάρα πολλοί άνθρωποι που είναι σπουδαίοι άνθρωποι. Είναι και σπουδαίοι επιστήμονες, λογοτέχνες. Μεγάλοι άνθρωποι, μεγάλοι άνθρωποι. Τι να σας πω για τον Σολωμό, που είναι ο εθνικός μας ποιητής, τι άνθρωπος ήταν αυτός. Πολύ, ναι. Τρομερός άνθρωπος. Να σας πω για τον Καποδίστρια που τον είχαν υπουργό εξωτερικό 10 χρόνια στη Ρωσία. Ναι, βέβαια. Γιατί να σας πω. Υπήρξαν πολλοί, ναι. Λοιπόν, ας μου απαντήσει και αυτά ο φίλος και να μου απαντήσει και μια άλλη ερώτηση. Πέστε μου, γιατί μαρτύρησαν, αγαπητέ φίλε, πέστε μου εσείς, γιατί μαρτύρησαν εκατομμύρια μάρτυρες αν ο Χριστός δεν ήταν Θεός. Ποιος πεθαίνει για έναν άνθρωπο. Για τον Τζε Γκεβάρα δεν ξέρω να μαρτύρησαν πολλοί. Ποιος μαρτύρησε για τους ήρωες, ας πούμε, κανένας. Όμως για τον Χριστό μαρτυρήσανε εκατομμύρια άνθρωποι. Γιατί λοιπόν μαρτυρούν οι χριστιανοί και είναι και διωκόμενοι, γιατί δεν είναι οι κακοί του κόσμου. Οι κακοί είναι αυτοί που διώκουν, οι καλοί είναι αυτοί που σκοτώνονται. Γι' αυτό και σήμερα υπάρχει διωγμός των καλών ανθρώπων που είναι χριστιανοί. Παγκόσμιος διωγμός των χριστιανών υπάρχει. Βεβαίως. Και τα μέσα αλλού τη βάζουν. Βάζουν τις ωραίες εκπομπούλες αυτές. Αλλά δεν λένε ότι σκοτώνουν τώρα στη Συρία τους χριστιανούς. Στην Αίγυπτο. Τους παίρνουν τα σπίτια και τους αναγκάζουν Συρία, έτσι αυτά. Στην Αίγυπτο και σε δεν λένε στην Αφρική που μπαίνουν με τα αυτόματα και σκοτώνουν. Βεβαίως. Ανεξαρτήτως όποιο χριστιανό βρουν και ορθόδοξο και καθολικό και πρωτεστάντη. Αυτό γίνεται στην Αφρική αυτή τη στιγμή. Πέστε μου λοιπόν γιατί το Άγιο Φως βγαίνει στον Πανάγιο Τάφο. Εσείς που είστε αγνωστικιστής, αγαπητέ αδερφέ και φίλε, γιατί βγαίνει στον Πανάγιο Τάφο το Άγιο Φως και δεν βγαίνει αλλού. Και μάλιστα στον Ορθόδοξο Πατριάρχη. Να σας πω κι άλλα, θα σας πω άλλα λίγα. Πέστε μου που αλλού υπάρχουν χιλιάδες Άγιοι που θαυματουργούν. Πού, σε ποιο μήκος κύματος της γης υπάρχει άλλη τέτοια χωρία, πληθυσμός Αγίων, όπως υπάρχει στην Ελλάδα και στις Ορθόδοξες χώρες, που θαυματουργούν καθημερινά με δισεκατομμύρια θαύματα. Γιατί όλοι μας έχουμε δει ένα θαύμα, ή δύο, ή τρία, ή τέσσερα στη ζωή μας. Λοιπόν, για βάλτε όλα αυτά τα θαύματα να δεις τι γίνεται. Ναι, δεν θα έχουμε πολύ χρόνο για το Ευαγγέλιο, γιατί ο χρόνος ωραία. Θα το διακόψουμε εδώ και να αρχίσουμε το Ευαγγέλιο. Βεβαίως. Ή απλά πρέπει να περάσουμε το Ευαγγέλιο, επειδή μιλήσατε για φιλοσοφία και αγνωστική. Βλέπουμε και την σεραφική δραστηριότητα ότι προτείνουμε απαντήσεις στα θέματα αυτά. Η ουσία και η αθανασία της ψυχής. Μίλησε ο κ. Σατζακλής για την ιστορία, για την φιλοσοφία, τη θεολογία, βιωματικές εμπειρίες. Όποιος θέλει λοιπόν να διαβάσει, να ενημερωθεί, να πληροφορηθεί για τις μεγάλους φιλοσόφους, για ψυχολογικά θέματα και την αρμονία που θα πρέπει να υπάρχει στο σώμα μας, την τάξη μέσα στη φύση, για την ισορροπία στις κοινωνικές μας, στις ανθρώπινες σχέσεις. Για το πώς πρέπει να επικοινωνούμε, βλέπουμε και τα επόμενα βιβλία, ό,τι άλλο έχουμε γράψει τα βλέπουμε, η έννοια του χρόνου. Θέματα με έννοια του χρόνου, φύση και σιωπή στον Πλοτίνο, στον Νεοπλατωνισμό, στον Πλοτίνο, μετά Χριστόν αιώνα, πρωτότυπα λογοτεχνικά, φιλοσοφικά, θεολογικά βιβλία, η αρχαία ελληνική φιλοσοφία και η πατρική θεολογία, και τέλος θέματα μεθοδολογίας και φιλοσοφίας της ιστορίας. Και απαντήσεις στα ερωτήματα αυτά που ακούσατε του κ. Τσακλή δίδονται και στα δικά του βιβλία. Έχουμε αρχαία Ελλάδα και Χριστιανισμός, έχουμε τα επόμενα βιβλία, Υδροχωριστές, Νέα Τάξη Πραγμάτων, Παγκοσμιοποίηση και αναγέννηση, ανακαίνιση, αναμόρφωση, γιατί η βασιλεία του ανθρώπου ξεκινάει για την τετράπα παρουσία από αυτή τη ζωή. Όλα αυτά περιγράφονται. Εντός ημών. Ναι, εντός ημών, έτσι. Όπως ζούμε γενικότερα, η ηρεμία, η νευρικότητα, όλα διαφαίνονται εδώ. Κύριε Τσακλή, να δούμε τι ακούσαμε σήμερα. Ναι. Στο πρώτο κεφάλαιο και στο στίχο 44, κύριε Φουντουλάκη, όπου ο Ιησούς την επομένη ημέρα, λέει, αποφάσισε να φύγει και να πάει στη Γαλιλαία.
Εκεί βρίσκει τον Φίλιππο και του λέει: ακολούθησέ με. Ελεύθερα. Θες να με ακολουθήσεις, με ακολουθήσεις. Δεν θες να με ακολουθήσεις, δεν με ακολουθήσεις. Θυμόσαστε εκείνος ο νέος που του είπε ο Χριστός: πούλησε τα υπάρχοντά σου και ακολούθησέ με. Δεν πήγε. Ο Φίλιππος όμως εδώ, ο Φίλιππος πήγε. Ο Φίλιππος που ήταν Βυσταϊδά, την πόλη του Ανδρέα και του Πέτρου. Και βρίσκει ο Φίλιππος τον Αθαναήλ και του λέει: εκείνον που έγραψε ο Μωυσής τον νόμο και τους προφήτες, αυτόν που προφήτευσαν δηλαδή, τον βρήκαμε. Τον βρήκαμε. Είναι ο Ιησούς, ο γιος του Ιωσήφ από τη Ναζαρέτ. Και του είπε ο Ναθαναήλ, δύσπιστα φαίνεται, από τη Ναζαρέτ μπορεί να βγει κάτι καλό. Του λέει ο Φίλιππος, έλα ο ίδιος για να πιστείς, να δεις ο ίδιος με τα μάτια σου και να πιστείς. Είδε ο Ιησούς τον Ναθαναήλ να έρχεται προς αυτόν και του λέει, πρώτος μιλάει ο Ιησούς εδώ πέρα, να ένας γνήσιος και αληθινός Ισραηλίτης, τον οποίον δεν υπάρχει δόλος και πονηρία. Λέει σε αυτόν ο Ναθαναήλ, από πού με γνωρίζεις? Αποκρίθηκε ο Ιησούς και του είπε, προτού σε φωνάξει ο Φίλιππος, σε είδα που ήσουν κάτω από τη σικιά. Αποκρίθηκε τότε ο Ναθαναήλ και του λέει, Ραβί, που σημαίνει διδάσκαλοι, εσύ είσαι ο Υιός του Θεού. Εσύ είσαι ο βασιλιάς του Ισραήλ. Με τόσο λίγο δηλαδή που του είπε για τη σικιά, αμέσως αυτός πήρε στροφές. Ήταν ευαίσθητο το πνεύμα του και κατάλαβε. Σου λέει αυτός δεν είναι ένας κοινός άνθρωπος. Και από την όψη του Χριστού κατάλαβε, γιατί και η όψη παίζει ρόλο. Και από αυτό που του είπε ότι πού να τον δεις κατά τη σικιά που είναι 15-10 χιλιόμετρα μακριά. Για να έχει τέτοια όραση λοιπόν, αυτός ο άνθρωπος δεν είναι ένας κοινός άνθρωπος. Του είπε, Ραβί διδάσκαλε, εσύ ο Υιός του Θεού, εσύ ο βασιλιάς του Ισραήλ. Το αποκρίθηκε ο Ιησούς και του είπε, επειδή σου είπα τη σελίδα υπό κάτω τη σικής πίστεψες, περισσότερα και θαυμαστότερα πράγματα θα δεις. Και του λέει, αμήν, αληθινά σου λέω, ότι από τώρα θα βλέπετε τον ουρανό ανοιγμένο και τους αγγέλους του Θεού να ανεβαίνουν και να κατεβαίνουν υπηρετώντας τον Υιόν του ανθρώπου. Σήμερα είναι Κυριακή της Ορθοδοξίας, αγαπητοί φίλοι, αλλά και της Ιεραποστολής. Πήγε δηλαδή ο Φίλιππος και βρήκε τον Αθαναήλ. Αυτό που ο κύριος Φουδουλάκης ότι έμεινε ιστορικό, όπως λέμε, να, βρήκε ο Φίλιππος τον Αθαναήλ. Δηλαδή, αυτοί οι άνθρωποι. Βλέπουμε και τη συγγραφική δραστηριότητα. Έχουμε ένα λεπτό για να κλείσουμε. Ναι, και σας ακούμε. Παράλληλα, βλέπουμε και τη βιβλία της εκπομπής. Ναι, και σας ακούμε. Καλά. Λοιπόν, πείτε είναι η Κυριακή της Ορθοδοξίας, της Ιεραποστολής και γιορτάζονται και οι εικόνες συγχρόνως στην Κυριακή της Ορθοδοξίας. Διότι ξέρετε, έγινε πολύ σάλος για να φύγουν οι εικόνες από τις εκκλησίες. Ενώ οι εικόνες είναι ένα ιστορικό γραπτό Ευαγγέλιο. Δηλαδή, εικαστικά βλέπεις πολλά πράγματα και σοφίζεσαι. Γιατί μια εικόνα, όπως είπαμε, έχει πολλές έννοιες. Έχει πολλές λέξεις μια εικόνα. Είναι χίλιες λέξεις μια εικόνα. Βλέπουμε λοιπόν ότι η Ορθοδοξία κατάφερε να κρατήσει τις εικόνες μετά από 100-150 χρόνια. Πείτε μας ένα επιμήθειο και θα κλείσουμε, ναι. Το επιμήθειο είναι, οφείλουμε και εμείς να κάνουμε μια μικρή ιεραποστολή, όπως μπορούμε. Μερικοί μπορεί να βγουν στα μέσα ενημέρωσης και να κάνουν μια μικρή ιεραποστολή. Και εμείς τι κάνουμε εδώ, κάτι προσπαθούμε να κάνουμε. Δεν κάνουμε πολλά πράγματα, αλλά αυτό που προσπαθούμε, αυτό που έχουμε, αυτό ναι. δίνουμε. Οι άλλοι μας κρίνουν αν κάνουμε πολλά ή λίγα. Ναι. Οι άλλοι μας κρίνουν, δεν ξέρουμε εμείς να κάνουμε πολλά ή λίγα. Το οφείλουμε να κάνουμε μια μικρή ιεραποστολή. Αυτό, αυτό και στο σπίτι μας. Το οφείλουμε για τσακλή. Εσείς στο σχολείο, έτσι, κύριε Φουδουλάκη. Στο πανεπιστήμιο και στους φοιτητές σας. Έτσι. Και στα σχολεία σας, εκεί που πηγαίνετε, στο φροντιστήριο που κάνετε. Εμείς κρίνουμε και τα λοιπά, ναι. Αυτό είναι. Γενικότερα, όλη τα ζωή από ο καθένα. Μήνυμα της ελευθερίας. Έλα και ακολούθησέ με. Θες να δεις, θες να μάθεις, έλα και ακολούθησέ με. Όχι με τον πιστόλι να έρθεις, με τον πιστόλι όχι. Ο νέος που του είπε ο Χριστός. Ναι, λοιπόν. Δεν, κύριε Τσακλή, με πιέζουνε. Και να θυμίσουμε ότι τον Κύριο τον προφήτευσαν οι προφήτες. Ναι, τη λέξη αυτή και κλείνουμε, κλείσαμε. Ναι. Και να σας θυμίσω ότι οι Φιλιππίνες έχουν πάρει το όνομα από τον Φίλιππο. Ναι. Και το Σάο Πάολο έχει πάρει το όνομα από τον Άγιο Παύλο. Αυτές οι μεγάλες πολιτείες, οι Φιλιππίνες και το Σάο Πάολο είναι από ονόματα γνωστά που τα λέμε εδώ κάθε μέρα. Ο καθένας, Φίλιππο, ανάλογα με το τι κάνει, πρέπει να έχει την ιεραποστολή ως να βοηθάει γενικότερα και από τη δραστηριότητα του καθενός. Να είστε καλά, κυρία Τσακλή. Ευχαριστούμε πολύ που μας παρακολουθήσατε. Στη διάθεσή σας. Στο τηλέφωνο που βλέπετε μπορείτε να επικοινωνήσετε. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την ερχόμενη Κυριακή το βράδυ 11:25, την ερχόμενη Παρασκευή, 2 τη νύχτα, η εκπομπή σε επανάληψη. Καλό σας βράδυ. Χαίρετε. We'll be right back.